face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Αναστάσιο Τόκη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τι κάνετε? Γεια σας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κάνει εξειδίκευση στη Γερμανία και είστε και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής αθλητικών κακώσεων. Μάλιστα. Πάρα πολλά πράγματα. Έχετε να κάνετε με αθλητές, έχετε να κάνετε με ώμο, γόνατο, ισχύο, αλλά και χέρι. Πάμε να μιλήσουμε σήμερα για καρπιό σωλήνα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι? Και βέβαια. Ο καρπιός σωλήνας είναι ένας χώρος. Είναι ένας χώρος στην περιοχή του καρπού μας. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι συγκεκριμένος και έχει κάποιους περιορισμούς. Αποτελείται το πίστευτο τείχομά του από τα οστάρια του καρπού και καλύπτεται από τον εγκάρσιο σύνδεσμο, και μέσα σε αυτό το χώρο κινούνται συγκεκριμένα στοιχεία ανατομικά. Είναι οι καμπτήρες τένοντες και είναι και ένα νεύρο, το μέσο νεύρο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αίσθηση που έχουμε, την αίσθηση της αφής που έχουμε στα 3,5 δάχτυλα από τα 5 που έχουμε, δηλαδή στον αντίχειρα, στον δείκτη, στον μέσο και το μισό του παράμεσου, καθώς επίσης και για την κίνηση του αντίχειρα δίνει, είναι υπεύθυνο το μέσο νεύρο. Και τι είναι ακριβώς το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα? Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι μια νοσολογική οντότητα. Είναι μια κατάσταση στην οποία ουσιαστικά πιέζεται το μέσο νεύρο. Πιέζεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δυσπραγεί, να δυσλειτουργεί. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε από το γεγονός ότι δημιουργούνται μουδιάσματα στα χέρια μας. Πολλές φορές οι ίδιοι ασθενείς λένε ότι το βράδυ ξυπνάνε και έχουν την αίσθηση ότι έχει μουδιάσει εντελώς το χέρι τους και χρειάζεται να το τυνάξουν για να επανέλθει πάλι στη θέση του, να ξεμουδιάσει λέει, το χέρι, καθώς επίσης μπορεί να δημιουργηθούν και δυσκολίες στην κίνηση, στη λειτουργία του χεριού μας λόγω της ανεπαρκούς νεύρωσης του αντίχειρα ουσιαστικά. Σε τι πληθυσμούς θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσβάλλεται ένα χέρι από σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε, να πούμε ότι μόνο αυτές τις ομάδες του πληθυσμού προσβάλλει. Προσβάλλει ουσιαστικά όλους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το χέρι τους, άρα κατά συνέπεια όλους. Ουσιαστικά και αυτόν που θα πληκτρολογεί στο πληκτρολόγιο, αυτόν που θα χρησιμοποιεί το mouse, αυτός όμως ο οποίος θα κάνει χειρονακτική εργασία, όλοι ουσιαστικά δυνητικά υπάρχει ο κίνδυνος να προσβληθούν από το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, από την πίεση δηλαδή ουσιαστικά του νεύρου, από τον εγκάρσιο σύνδεσμο, ο οποίος ρυκνώνεται και συνθλίβει σε έναν βαθμό το νεύρο, το οποίο δυσπραγεί και διαμαρτύρεται. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι από τη χρήση του μάους μπορεί να συμβεί αυτό? Ή αν είναι 10 ώρες, 15 ώρες και είσαι εκεί μπροστά στο μάους, μπορεί να το πάθει? Μπορεί να είναι και 24 ώρες και τελικά να μην το πάθει κανείς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό που επηρεάζει, είναι καταρχήν η δομή της περιοχής, το πώς είναι δομημένη η περιοχή, η προδιάθεση που να συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς επίσης και η χρήση του χεριού. Πάντως, η χρήση του πληκτρολογίου και η χρήση του mouse είναι δύο κουβαλάς βάρος, ξέρω, και να κουβαλάς βάρος και να κουβαλάς βάρος, να σηκώνει σακούλες και να κόβεις με το ψαλίδι και να χειρουργείς αν θέλεις, οτιδήποτε μπορεί να είναι καθοριστικό. Μπορεί να το πάθετε και εσείς η χειρουργή. Σαφέστατα. Νομίζω περισσότερο ότι είναι οικοδόμη, είναι δηλαδή σκληρά αθλήματα. Σκληρή δουλειά, εξάσκηση δηλαδή του... Όχι απαραίτητα. Συνήθως δε είναι οι γυναίκες που προσβάλλονται περισσότερο. Οπότε δεν συνδυάζεται απαραίτητα με τη βαριά χειρονακτική εργασία. Να μιλήσουμε λιγάκι για τα αίτια. Ποια είναι τα αίτια αυτά, όπως είπατε κι εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, τα αίτια, το κύριος αίτιο είναι η δομή της περιοχής, άρα λοιπόν εμέσως η κληρονομικότητα έχει ένα ρόλο. Η χρήση του χεριού όμως είναι το σημαντικότερο θεωρούμε, καθώς επίσης και άλλα αυτοάνωσα νοσήματα που μπορεί να συμβάλλουν να οδηγηθεί στην ρύκνωση του εγκάρσιου σύνδεσμος, καθώς επίσης και ορμονικές διαταραχές. Έχουμε δει για παράδειγμα ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είτε κατά τη διάρκεια της λοχείας συχνά πυκνά συναντούμε τενοντίτιδες και σημειολογία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Άρα λοιπόν είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην κατάσταση αυτή. Με ποιες άλλες συχνές παθήσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγχαίεται η συγκεκριμένη πάθηση? Υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν παθήσεις τοπικές στην περιοχή του χεριού και του καρπού. Υπάρχουν και παθήσεις και κεντρικότερες. Όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει σύγχυση μεταξύ κάποιες παθολογίες από τον αυχένα μας. Μία κύλη στον αυχένα μας μπορεί να οδηγήσει να έχουμε αιμοδίες στα δάχτυλά μας και μία δυσκολία στη χρήση του χεριού μας. Και πολλές φορές συγχαίεται και πέραν της κλινικής εικόνας που υπάρχουν χαρακτηριστικά κλινικά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να βγάλουμε τη διάγνωση και να ξέρουμε την φύση του προβλήματος. Υπάρχουν βέβαια και εξετάσεις οι οποίες μας βοηθούν πάρα πολύ. Το ηλεκτρομυογράφημα συγκεκριμένα, το οποίο προσδιορίζει επακριβώς πού πιέζεται το νεύρο και δημιουργεί τη δυσπραγή αυτή. Είναι στην περιοχή του καρπού,
ή είναι κεντρικότερες αιτίες. Υπάρχουν όμως και παθήσεις στο χέρι, όπως για παράδειγμα διάφορες τενοντίτιδες και τενοντοηλιτρίτιδες, οι οποίες θα πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός για να ξέρουμε ακριβώς τη φύση του προβλήματος και βέβαια να προτείνουμε και λύσεις να απαλλαγεί ο ασθενής από το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αντιμετώπιση μπορεί να ξεκινήσει συντηρητικά. Πάντοτε για αρχή, εκτός και αν μιλάμε για μια πολύ βαριά μορφή συνδρόμου καρπίου σωλήνα με πολύ σημαντικές διαταραχές και τις λειτουργίες του νεύρου, πάντοτε θεωρώ η προσπάθειά μας θα πρέπει να είναι η συντηρητική προσέγγιση. Στα πλαίσια αυτού θα πρέπει να αποφύγουμε λίγο τις καταπονήσεις τις έντονες, τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις, την υπέρχρηση ουσιαστικά. Ειδικά στην οξία φάση της ενόχλησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άρθηκα να κινητοποιήσουμε το χέρι, γνωρίζοντας βέβαια πως όλα αυτά μπορεί να μην επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, να ανακουφιστούμε δηλαδή από τις ενοχλήσεις και τελικά να συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα και να χρειαστεί πιο επιθετικές επιλογές για να απαλλαγούμε. Ποια είναι η μέθοδος που αντιμετωπίζεται χειρουργικά? Κοιτάξτε, χειρουργικά ξέρουμε ότι είναι η επιλογή η οποία θα μας δώσει λύση στο πρόβλημα. Επί του πρακτέου δηλαδή θέλουμε να αποσυμπιέσουμε το χώρο, να αποσυμπιέσουμε το νεύρο το οποίο ασφιχτιά λόγω της ρύκνωσης του εγκασίου συνδέσμου που είναι ακριβώς πάνω από το νεύρο. Οπότε ουσιαστικά, εάν με οποιονδήποτε τρόπο διανοίξουμε αυτό τον εγκάρσιο σύνδεσμο, απελευθερώσουμε το νεύρο, επί της ουσίας λύνουμε το πρόβλημα και νιώθουμε άμεσα την ανακούφιση και το τελικό μας αποτέλεσμα με το πέρας του χρόνου, δηλαδή η πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων, είναι σχεδόν δεδομένη. Η μεταχειρητική πορεία ποια είναι? Τι πρέπει να κάνει μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο? Εξαρτάται από την επιλογή που έχουμε κάνει, από τον τρόπο που θα επιλέξουμε να τον διαχειριστούμε, γιατί και εκεί έχουμε επιλογές. Υπάρχει ο κλασικός τρόπος διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου, ο οποίος ουσιαστικά είναι η διάνοιξη, καταρχήν η προσέγγιση του εγκαρσίου συνδέσμου με μια χειρουργική τομή ακριβώς πάνω από τον σύνδεσμο. Είναι μια τομή η οποία κυμαίνεται από 3-5 εκατοστά συνήθως. Οπότε εκεί που θα κόψουμε το δέρμα, ακριβώς από κάτω είναι ο εγκαρσίος σύνδεσμος. Διανοίγουμε προσεκτικά πάντοτε βέβαια, γιατί είναι πολύ στενή η επαφή του εγκασίου συνδέσμου με τον νεύρο και σαφέστατα δεν επιτρέπεται να τραυματίσουμε τον νεύρο. Αυτή θεωρείται κλασική μέθοδος? Αυτή είναι η κλασική ανοιχτή μέθοδος, έτσι, η κλασική μέθοδος διάνοιξης του εγκασίου συνδέσμου. Οπότε έχουμε ένα τραύμα το οποίο θα πρέπει να μεριμνήσουμε, να το φροντίσουμε, να το προσέξουμε, να αφαιρούμε τα ράματα σε περίπου 14-15 ημέρες, να το παρακολουθήσουμε και προοδευτικά να επανέλθουμε στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Εδώ στη φωτογραφία τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά την τομή που απαιτείται, την ελάχιστη τομή που απαιτείται για να προσεγγίσουμε τον εγκάρσιο σύνδεσμο με τον κλασικό τρόπο, με την κλασική ανοιχτή μέθοδο. Βλέπετε ότι είναι αυτή ακριβώς η τομή. Ακριβώς από κάτω από αυτή την τομή του δέρματος είναι ο εγκάρσιος σύνδεσμος. Είναι κάθετη η τομή επί του εγκαρσίου συνδέσμου. Με αποτέλεσμα, μόλις ανοίξουμε το δέρμα, τον συναντούμε και κατ' επέκταση διανοίγουμε και τον εγκάρσιο σύνδεσμο, παρασκευάζουμε, βλέπουμε μπροστά μας τον νεύρο, είμαστε σίγουροι ότι έχει απελευθερωθεί, δεν πιέζεται πλέον και έχουμε επιτελέσει ουσιαστικά αυτό που θα βοηθήσει τον ασθενή να ανακουφιστεί από τα συμπτώματά του. Επιπλοκές υπάρχουν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επέμβασης? Όπως κάθε επέμβαση, ο κίνδυνος των επιπλοκών πάντοτε υφίσταται. Το σημαντικότερο που θα πρέπει κανείς να προσέξει και να είναι πολύ προσεκτικός αυτό, γιατί η επίπτωση του τραυματισμού του νεύρου είναι πολύ επώδυνη κατάσταση και πολλές φορές δύσκολη διαχειρίσιμη. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να προσέξει κανείς πάρα πολύ καλά είναι να μην τραυματίσει το νεύρο. Γιατί στην προσπάθειά μας να διανοίξουμε τον εγκάρσιο σύνδεσμο υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματίσουμε το νεύρο και να δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα από τα ίδια φυστάμενα. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να διανοιχθεί ολόκληρος ο εγκάρσιος σύνδεσμος, έτσι ώστε να απελευθερωθεί πραγματικά το νεύρο και να απαλλαγεί ο ασθενής από τις ενοχλήσεις του. Τώρα, πότε μπορούμε να πούμε ότι θα επουλωθεί το τραύμα αυτό μετά από μια τέτοια επέμβαση? Κοιτάξτε, συνήθως στις 15 ημέρες αφαιρούμε τα ράματα, δεν χρειάζεται να καλύψουμε δηλαδή το τραύμα, επομένως έχει επουλωθεί. Θέλουμε κίνηση στα δάχτυλα, όμως δεν πάβει να είναι μια περιοχή η οποία είναι ευαίσθητη, είναι μια περιοχή που την χρησιμοποιούμε καθημερινά για να χαιρετήσουμε, να πλύνουμε τα χέρια μας, να κάνουμε τις απλές δουλίτσες μας. Ίσως είναι λοιπόν, πιο συχνή, τα χέρια τα χρησιμοποιούμε. Σαφέστατα, είναι από τις πλέον συχνές και είναι και πολύ ευαίσθητη περιοχή. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία, οπότε και το ράμα ακόμη το μας ενοχλεί, μας το νιώθουμε, ας το πούμε. Το δένουμε δηλαδή μετά από... Κάνουμε μια επίδεση ελαστική άμεσα με τη χειρητικά, την οποία την κρατάμε και καλύπτουμε το τραύμα μας για περίπου 15 ημέρες. 15 ημέρες. Και πότε με τον κλασικό τρόπο πάντοτε βέβαια. Ναι, σωστά. Μετά
από πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να επανέλθει στην εργασία? Αυτό είναι συνάρτηση της φύσεως της εργασίας του κάθε ανθρώπου. Ένας βαριά χειρονάκτης μπορεί να χρειαστεί και 6 εβδομάδες και 2 μήνες για να επανέλθει στην πραγματικότητα. Σίγουρα θεωρούμε το ιδανικότερο είναι 2-4 εβδομάδες να μην κάνει υπέρχρηση του χεριού του, άρα λοιπόν να απέχει από την έντονη δραστηριότητα και την εργασία του. Τώρα, τι νεότερο έχουμε στο τρόπο της θεραπείας του σύνδρομου του καρπιαίου σωλήνα? Κοιτάξτε, εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγε κανείς, υπάρχουν διάφορες τεχνικές ηπιότερης παρέμβασης με τον ίδιο ακριβώς σκοπό και το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Αυτό που συζητάμε δηλαδή είναι η ενδοσκοπική διάνοιξη του εγκρασίου συνδέσμου. Επί της ουσίας περιορίζουμε το τραύμα, απομακρύνουμε το τραύμα από την παλάμη μας, η οποία είναι η περιοχή την οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην καθημερινότητά μας. Την φέρουμε λίγο πιο κεντρικά την τομή μας, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα είναι και πολύ μικρότερη, είναι περίπου 1%. Αυτό λοιπόν μας επιτρέπει να εισέλθουμε κάτω από τον εγκάρσιο συνδέσμο, με πλάτη το νεύρο μας, και με μια ειδική συσκευή, με ένα ειδικό εργαλείο, να διανοίξουμε υπό άμεση επισκόπηση, ενδοσκοπική, μέσα από μια κάμερα δηλαδή ουσιαστικά, τον εγκάρσιο σύνδεσμο με το ίδιο ακριβώς τελικό αποτέλεσμα, την πλήρη ύφεση και ανακούφιση από τα συμπτώματά μας και τις ενοχλήσεις μας. Εδώ στη φώτα τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε αυτό το ειδικό εργαλείο, το οποίο έχει προσαρμοστεί πάνω μια οπτική ειδική, η οποία μας δίνει την εικόνα όταν τη στιγμή που έχουμε εισέλθει κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο και εκείνη τη στιγμή όταν βρούμε το περιφερικό άκρο του εγκαρσίου συνδέσμου, χωρίς να κάνουμε τραύμα, χωρίς να ανοίξουμε την περιοχή δηλαδή του δέρματος πάνω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο, πιέζουμε τη σκανδάλη, μια μαύρη λαβή που έχει εκεί, προβάλλει ένα μαχαιρίδιο το οποίο με το οποίο κόβουμε τον εγκάρσιο σύνδεσμο ανάστροφα από κάτω, από μέσα προς τα έξω και όχι όπως την κλασική μέθοδο από πάνω, από έξω προς τα μέσα. Να μιλήσουμε λιγάκι και για την ενδοσκοπική διάνοιξη. Αυτή πώς γίνεται? Είναι αυτό ακριβώς που περιγράψαμε προηγουμένως. Είναι η ενδοσκοπική διάνοιξη. Με αυτό το εργαλείο λοιπόν, εκεί ακριβώς βλέπουμε το εργαλείο αυτό εν δράση, όπου ουσιαστικά μέσα από αυτή τη μικρή τομή του 1/1 έχει εισέλθει το μαχαιρίδιο και η συσκευή αυτή κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Βλέπουμε στην οθόνη μας μέσω της οπτικής ότι έχουμε προσεγγίσει το περιφερικό όριο του εγκαρσίου συνδέσμου και όταν το δούμε αυτό, έχοντας πάντοτε πλάτη τους τένοντες και το νεύρο, προστατευόμενα για να μην τραυματιστούν, πιέζουμε την σκανδάλη και με το μαχαιρίδιο που προβάλλει με την σκανδάλη πατημένη, επιστρέφουμε προς τα πίσω, προς την τομή μας και διανοίγουμε τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Αυτή λοιπόν είναι η ενδοσκοπική διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου. Τώρα, η συγκεκριμένη ενδοσκοπική διάνοιξη, ο ασθενής δεν αισθάνεται κάτι? Τι αναισθητικό του δίνεται? Δίνουμε τοπική αναισθησία, οπωσδήποτε. Βέβαια, για να αποβάλει και λίγο το άγχος και την αγωνία της επεμβάσεως, βέβαια. Γιατί είναι το βλέπει, έτσι, ή του βάζετε? Όχι, δεν έχει, μπορεί να συμμετέχει. Αν το επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει να βλέπει αυτό που βλέπουμε και εμείς στην οθόνη, δηλαδή ουσιαστικά. Στην οθόνη, όχι το χέρι. Όχι το χέρι, όχι, σίγουρα. Όχι, το χέρι είναι αποστηρωμένο, είναι καλυμμένο, δεν έχει την άμεση εικόνα. Αλλά οι δεν περισσότεροι πάβει... θέλουν να το βλέπουν ή όχι? 50-50 θα έλεγα. Σίγουρα όχι. Μην το λέτε αυτό. Όχι, αντιθέτως, είμαστε πιο ευαίσθητες ψυχές εμείς οι... Οι άντρες. Οι άντρες και αποφεύγουμε έτσι το τραύμα γενικότερα. Πάντως, για να αποβάλει το άγχος, έστω και λίγο άγχος αν υπάρχει, τον βοηθούμε με μια ήπια μέθη, μια ζάλη, έτσι ώστε να νιώσει οικεία και ευχάριστα και να μην έχει ενόχληση καθόλου. Είναι ανώδυνο. Είναι ανώδυνη διαδικασία. Είναι εντελώς ανώδυνη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία θεωρώ πως πρέπει να γίνεται σε χώρο χειρουργείου. Είναι μια διαδικασία που όμως την ίδια ημέρα μας επιτρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Είναι μια διαδικασία, όπως είπα, δεν πονάει διεγχειρητικά, δεν έχει πόνους μετεγχειρητικά και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο όφελος της μεθόδου. Γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Στην τελική δηλαδή απαλλάσσεται ο ασθενής από τις ενοχλήσεις. Όμως έχει μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι άμεσα μετεγχειρητικά δεν έχουμε μετεγχειρητικό πόνο. Δεν έχει. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχει καθόλου πόνο. Ακριβώς. Έχουμε ελεύθερη την περάσπιση. Ουλή υπάρχει, γιατί γυναίκες. Όχι, γιατί αν προσέξετε ακριβώς εκείνη την περιοχή, αν κάνετε λίγο κάμψη στο χέρι σας, θα δείτε υπάρχουν φυσιολογικές πτυχές στο χέρι μας εδώ πέρα. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει. Οπότε καλύπτονται. Καμία απολύτως. Θέλετε να μας δείξει λίγο στην κάμερα, σε ποιο σημείο, λίγο πιο ψηλά, σε ποιο σημείο ακριβώς γίνεται εδώ αυτή η επέμβαση? Οπότε γίνεται σε εκείνο το σημείο. Και πάντα είναι το συγκεκριμένο σημείο, έτσι. Όπως είπατε και εσείς, η κλίση, έτσι. Τώρα, τελευταίο πρόσφατο. Πείτε μας το πιο πρόσφατο περιστατικό
που χειρουργήσατε με ενδοσκοπική διάνοιξη. Τι ακριβώς ήταν, πώς έγινε, πείτε μας λέει, λοιπόν, ένα ήταν μια κυρία η οποία δεν τολμούσε γενικώς να το διαχειριστεί, να το αντιμετωπίσει. Είχε φτάσει όμως σε σημείο πλέον να έχει σχεδόν κατάργηση της αισθητικότητας, με αποτέλεσμα να δίνεται και δυσάρεστο σαν ενόχληση, γιατί πλέον αγγίζει τα όρια του έγινε πόνου. Έγινε από κάποιο τραύμα, από κάποιο ατύχημα. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Πόνα ή δηλαδή παραπονέθηκε. Πλέον το μούδιασμα αγγίζει τα όρια του πόνου. Δηλαδή γίνεται και επώδυνη κατάσταση αυτό. Πέραν της διαταραχής δηλαδή της αισθητικότητας που έχουμε, πονάει πλέον. Οπότε αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί δηλαδή να μουδιάζει συνέχεια. Σαφέστατα, κάτι άλλο έχει συμβεί. Σαφέστατα, ακριβώς. Και το χαρακτηριστικό έβριμα είναι ότι και μέσα στη νύχτα νιώθουμε ότι νιώθουμε ξένο το χέρι μας. Νιώθουμε ξένα τα δάχτυλά μας και είναι δυσάρεστο σαν αίσθημα. Και πολλές φορές θέλουμε να θυνάξουμε το χέρι μας για να ξεμουδιάσει. Λοιπόν, την ίδια μέρα έφυγε. Μία μέρα παραμένει σε επίδεση το χέρι με έναν ελαστικό επίδεσμο. Την επόμενη μέρα καταργούμε τον ελαστικό επίδεσμο. Απελευθερώνουμε την παλάμη. Μόνο μία μέρα. Μόνο μία μέρα. Την επόμενη μέρα. Γιατί περισσότεροι θα πούνε γιατρέ, άμα το κρατήσω 2-3 μέρες, σημαίνει θα πουλωθεί πολύ πιο γρήγορα. Όχι, αντίθετα. Όχι, καθόλου. Το τραύμα είναι τόσο μικρό που θεωρούμε δεδομένο θα υπουλωθεί. Ένα ραματάκι βάζουν ουσιαστικά. Την επόμενη μέρα ουσιαστικά καταργούμε την επίδεση, η οποία σκοπό δεν έχει την επούλωση, αλλά κυρίως να μην πριστούν τα δάχτυλά μας και το χέρι μας. Άρα λοιπόν ένα 24ωρο είναι φρόνιμο να κάνουμε την επίδεση. Και την επόμενη μέρα απαλλασσόμεθα από αυτό και βάζουμε ένα χατζαπλάστη, ένα λευκό πλάστη. Ένα αδιάβροχο λευκό πλάστη, το οποίο καλύπτουμε την περιοχή. Μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μας, μπορούμε να οδηγήσουμε. Μπορούμε να μαγειρέψουμε, μπορούμε να κάνουμε απλά καθημερινά πράγματα αμεσότατα. Κίνηση θέλουμε, αποφεύγουμε βέβαια την υπέρχρηση και την υπερβολική ταλαιπωρία. Το όφελος λοιπόν... Περιορισμοί υπάρχουν? Περιορισμοί είναι να μην προχωρούμε σε υπερβολές όσον αφορά τη δράση και να καλύπτουμε το τραύμα. Αυτό είναι τα σημαντικότερα. Είπατε όφελος. Πείτε μας το όφελος. Το σημαντικό όφελος λοιπόν είναι αυτό ακριβώς. Είπαμε ότι η παλάμη και το χέρι μας γενικότερα είναι το νούμερο ένα στοιχείο που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι μας λείπει το χέρι μας. Το χέρι μας την επόμενη μέρα το δουλεύουμε κανονικά. Το μόνο που έχουμε είναι ένα μικρό τραύμα, ένα εκατοστό περίπου, το οποίο έχει κλείσει με ένα ραματάκι και έχει καλυφθεί με ένα απλό κοινό λευκό πλάστη. Τώρα, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα υπάρχουν με την ενδοσκοπική διάνοιξη? Είναι ακριβώς αυτά που περιγράψαμε ήδη. Κοντολογής, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, τουλάχιστον επιθυμούμε να είναι ακριβώς το ίδιο. Μακροπρόθεσμα, θέλουμε ο άνθρωπος αυτός να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις, το δυσάρεστο αίσθημα του μουδιάσματος και του πόνου που αντιλαμβάνεται. Το επιτυχαίνουμε εφόσον επιτελεστεί σωστά και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουμε μεταχειρητικό πόνο και έχουμε μια πιο άμεση λειτουργική αποκατάσταση του χεριού μας. Λειτουργική. Όχι το τελικό αποτέλεσμα του ξεμουδιάσματος, είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Τώρα, άλλος τρόπος διάνοιξης υπάρχει, άλλη μέθοδος? Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες διάφορες παραλλαγές. Ποιες είναι αυτές? Υπάρχει μια παραλλαγή ενδοσκοπικής διάνοιξης, στην οποία χρησιμοποιούμε μια άλλη μέθοδο, κάποια άλλα εργαλεία, τα οποία απαιτούν όμως δύο τραύματα. Απαιτούν ένα τραύμα κεντρικά και ένα τραύμα περιφερικά. Το οποίο όμως δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε μια τόσο καλή εικόνα με το συγκεκριμένο τρόπο που θεωρώ πως είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Τώρα, πότε επιλέγετε τη μία μέθοδο ή την άλλη μέθοδο? Κοιτάξτε, το τραύμα πόσο μεγάλο είναι? Κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι και θεωρώ γενικότερα πως η ενδοσκοπική διάνοιξη μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Απόλυτη αντένδειξη και σαφέστατα δεν μπορούμε να μπούμε στη συζήτηση απόπειρας προσπάθειας είναι η πιθανή αναθεώρηση. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχει γίνει ήδη ένα χειρουργείο και δεν έχουμε πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, σε καμία των περιπτώσεων θεωρώ δεν θα προσεγγίσουμε έναν τέτοιο ασθενή με το ενδοσκόπιό μας και να του προτείνουμε την ενδοσκοπική διάνοιξη. Εκεί είναι σαφές ότι χρειάζεται η ανοιχτή μέθοδος για να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι είμαστε μακριά από τον νεύρο, γιατί το προηγούμενο χειρουργείο μπορεί να έχει διαταράξει τις σχέσεις του νεύρου με τα παρακείμενα μαλακά μούρια και να επιφέρει σύγχυση και να μας δημιουργήσει προβλήματα τα οποία θα εισπράξει βέβαια ο ασθενής και σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Τώρα, αναφερθήκατε ότι οι γυναίκες περισσότερο έχουν αυτό το πρόβλημα. Γιατί περισσότερο οι γυναίκες?
Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος να τον αποδώσουμε. Πιθανώς και οι ορμονικές διαταραχές ή οι μεταβολές οι ορμονικές να έχουν κάποια επίπτωση και να συμβάλλουν και αυτές. Γιατί το κλασικό παράδειγμα είναι ότι, για παράδειγμα, στην διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχίας, συχνά πυκνά συναντούμε γυναίκες οι οποίες έχουν μια οξύτατη εικόνα συνδρόμου καρπιού σωλήνα, το οποίο βέβαια... Μετά που γεννήσουν το μωρό και το κουβαλάνε ή πριν? Και πριν. Και πριν, πριν και μετά. Γιατί? Και πριν και μετά. Λόγω του ότι υπάρχει μια αναστάτωση γενικότερα στον οργανισμό. Ορμονικής φύσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Είμαστε πολύ πιο συντηρητικοί και σαφέστατα η πρώτη μας επιλογή είναι η συντηρητική αντιμετώπιση. Και έχουμε δει ότι κατά κανόνα συνήθως υφίονται αυτομάτως αυτές οι καταστάσεις. Έχουμε δει όμως περιστατικά προβλήματα του σύνδρομου καρπιού σωλήνα όταν είναι ένα πολύ βαρύ χειρονακτικό επάγγελμα, π.χ. Mm-hmm. οικοδομή. Δηλαδή mm-hmm. υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που δουλεύουν σε οικοδομή που mm-hmm. μπορούν να το πάθουν και το mm-hmm. χειρότερο είναι ότι πρέπει να δουλέψουν για να ζήσουν και πρέπει να επανέλθουν πολύ σύντομα σε αυτό το επάγγελμα. Εκεί τι γίνεται, κύριε Τόκη? Είναι σαφές ότι και αυτή είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι υποψήφοι να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα, η ταχύτερη επάνωδο στην καθημερινότητά μας της μεθόδου της ενδοσκοπικής διάνοιξης, η οποία μας επιτρέπει πολύ πιο γρήγορα να επανέλθει ο ασθενής στην καθημερινότητά του. Την απλή και την πιο σύνθετη βέβαια. Τώρα, εάν κάποιος χειρουργηθεί, είτε mm-hmm. ενδοσκοπικά με την ενδοσκοπική διάνοιξη που είπατε ή με κάποια άλλη μέθοδο mm-hmm. και κατόπιν κάποιου χρονικού διαστήματος μπορεί να υποτροπιάσει, δηλαδή να κάνει κάτι άλλο και να το ξαναπάθει? Συμβαίνει, δεν θα φερευτεί αυτός βέβαια, δεν είναι ότι θα κάνει κάτι άλλο, αλλά συμβαίνει όμως μια τελής διάνοιξη του εγκασίου συνδέσμου καταρχήν να οδηγήσει στο να παραμείνουν οι ενοχλήσεις του καταρχήν ή mm-hmm. ακόμη πολλές φορές να επιδεινωθούν οι ενοχλήσεις του. Ή ακόμη και ο τραυματισμός και ο ερεθισμός του νεύρου να οδηγήσει σε μια άμεση μεταχειρητική ήπια επιδείνωση των ενοχλημάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί, σαφέστατα και μπορεί να συμβεί. Η αντιμετώπιση ποια είναι σε ένα τέτοιο περιστατικό? Σαφώς όχι η πρώτη μας επιλογή να προβούμε σε μια δεύτερη επέμβαση άμεσα, αν προκύψει κάτι τέτοιο, αλλά αν τυχόν όμως μακροπρόθεσμα, με το πέρας μηνών, έτων, υπάρχει ενόχληση η οποία είναι αντίστοιχη και είναι συνέπεια της πίεσης του νεύρου, σαφέστατα θα πρέπει να υποβληθεί σε μια δεύτερη επέμβαση. Όμως εκεί δεν έχει θέση, θεωρώ, σε καμία των περιπτώσεων η ενδοσκοπική διάνοιξη, γιατί έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις τους. Είναι μια περιοχή που έχει τραυματιστεί ήδη, έχουν αλλάξει οι σχέσεις και μεταξύ των τενόντων, του νεύρου και του εγκασίου συνδέσμου και είναι άκρος επικίνδυνο και πολύ πιθανό να τραυματίσουμε τον νεύρο με αυτόν τον τρόπο, οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν θεωρούμε ότι είναι δόκιμη επιλογή να προβούμε σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές μας, γυναίκες ή άντρες, που πάσχουν από σύνδρομο καρπιού σωλήνα? Κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι να κάνουμε πρόληψη. Πρόληψη τι σημαίνει? Να αποφεύγουμε την υπέρχρηση, να μην κάνουμε υπερβολές, να μην ταλαιπωρούμε υπερβολικά τα χέρια μας και να βρίσκουμε χρόνο να τα ξεκουράζουμε. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό γενικά σε όλες τις παθήσεις. Όταν βέβαια προκύψει, είναι ωφέλιμο να εκτιμηθεί η έκταση του προβλήματος, να γίνει ένα ηλεκτρομοιογράφημα, είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να εκτιμήσουμε πέραν της κλινικής εξέτασης, και βέβαια να το παρακολουθήσουμε, να δούμε τι επιλογές έχουμε συντηρητικής προσέγγισης, γιατί η πρώτη μας επιλογή πάντοτε είναι η συντηρητική αντιμετώπιση του προβλήματος, και αν τυχόν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες και οι ανάγκες της καθημερινότητας να αναμείνουμε την προσπάθεια της συντηρητικής αντιμετώπισης, τα αποτελέσματα της οποίας δεν τα έχουμε δεδομένα, έτσι απλά είναι μια προσπάθεια να απαλλαγούμε από αυτό, τότε να το αντιμετωπίσουν χειρουργικά. Μάλιστα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Face to face, συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Αναστάσιο Τόκη. Κύριε Τόκη, μιλήσαμε για καρπιό σωλήνα, πάμε να μιλήσουμε λιγάκι και για κότσια. Όλος ο πληθυσμός, μπορούμε να πούμε, μετά από κάποια ηλικία, οι γυναίκες έχουν αυτό το πρόβλημα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι? Mm-hmm. Πέρασαμε το χέρι στο πόδι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η έννοια κότσια είναι μια έννοια την οποία έχουμε συνδυάσει, να την λέμε, που έχει σχέση με παραμορφώσεις των δακτύλων του ποδιού ουσιαστικά. Mm-hmm. Συνήθως αυτή η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου, η βλεσοποίηση, δηλαδή η στροφή προς την έξω της ονιχοφόρου φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου, την οποία στην επιστημονικά την χαρακτηρίζουμε σαν βλεσό μέγα δάκτυλο, είναι αυτό που λέμε κατά κοινώς κότσια. Είναι επί της ουσίας
η παραμόρφωση που προκύπτει του μεγάλου δακτύλου, η στροφή δηλαδή, η παρέκκληση αν θέλετε, του μεγάλου δακτύλου προς τα έξω, που αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις καταρχήν όσον αφορά την αισθητική του ποδιού μας, και δεδομένου ότι δίνουμε πλέον μεγάλη έμφαση στην αισθητική και στο πόδι μας, έχει σαφώς μια ιδιαίτερη αξία να μην προκύπτουν τέτοια προβλήματα και όταν προκύπτουν να μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά. Πέρα από αυτό όμως... Ποιο μέρος αυτή... δηλαδή του ποδιού επηρεάζεται, μόνο το μεγάλο δάχτυλο? Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω, ότι πέραν της βλεσοποίησης του μεγάλου δακτύλου, κατά κανόνα επηρεάζεται και από άλλες παραμορφώσεις. Συνοδεύεται πάρα πολλές φορές από την πτώση των μεταταρσίων, των κεφαλών των μεταταρσίων, που πολλές φορές αυτό είναι και η τελική αιτία να αναζητήσουμε τη λύση. Βρίσκουμε λοιπόν πολλοί κόσμο, πολλές γυναίκες, οι οποίες έχουν αυτή την παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου, έχουν συμβιβαστεί με αυτό, αλλά άπαξ και προκύψει και η συνοδός πτώση των κεφαλών των δαρσίων και προκύψουν οι πολύ έντονες συνοχλήσεις, ο πόνος, αναγκάζονται ουσιαστικά να αναζητήσουν λύση, γιατί μιλάμε για έναν πόνο έντονο, βασανιστικό, ο οποίος δεν μας επιτρέπει να βαδίσουμε. Η πτώση των μεταταρσίων κατά επέκταση έχει επίπτωση και στα δάχτυλα, τα υπόλοιπα τέσσερα δάχτυλα, τα οποία και αυτά μπορούν να παραμορφωθούν, και αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πώς όμως εμφανίζονται, δηλαδή πώς δημιουργείται? Μεγάλη έμφαση έχουμε δώσει στην κληρονομικότητα και πάλι. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η κληρονομικότητα παίζει μάλλον τον καθοριστικότερο ρόλο στο να εμφανιστούν αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η καθημερινότητα, η χρήση των υποδημάτων μας, τα στενά, ψηλοτάκωνα, παπούτσια, θεωρούμε ότι συμβάλλουν. Δεν είναι όμως, θεωρούμε, τα κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εξέλιξη αυτή. Σίγουρα όμως και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Τα στενά παπούτσια. Κυρίως τα στενά όταν παπούτσια. Όταν είναι λίγο πιο φαρδένια τα παπούτσια, εκεί φοβόμαστε. Θεωρούμε, κοιτάξτε, δεν θεωρώ πως υπάρχει κάποια πρακτική στα υποδήματα, στα παπούτσια μας, η οποία θα αναστείλει την εξέλιξη αυτή από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, από τη στιγμή που έχει οριστεί να ξεκινήσει και να εξελιχθεί. Μπορεί να επηρεάσει λίγο την ταχύτητα ίσως της εμφάνισης και της εξέλιξης, αλλά σίγουρα όμως δεν θεωρούμε ότι θα είναι καθοριστική στο να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα. Είτε είναι τα παπούτσια μας τα που φοράμε, είτε είναι τα ειδικά ενθέματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο πόδι μας, τα οποία, λέω και πάλι, μπορεί να διορθώνουν προσωρινά ή να ανακόπτουν αυτή την εξέλιξη σε έναν βαθμό, αλλά είναι πολύ προσωρινή αυτή η κατάσταση. Αυτό που πρόκειται να παραμορφωθεί θα παραμορφωθεί σχεδόν με τα απόλυτα βεβαιότητας. Συνδυάζεται με άλλα νοσήματα? Συνδυάζεται και με άλλα νοσήματα, συνδυάζεται με αυτάνωσα νοσήματα, με ρευματοειδή αυτήτα, και εκεί θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί και πιο φιδωλοί στην προσέγγιση και στην διαχείριση των προβλήματος. Αλλά συνήθως όμως είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται από μόνο του και δεν έχει σχέση άμεση με άλλα νοσήματα. Τώρα, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κότσι στο ένα πόδι, υπάρχει σίγουρα και στο άλλο, ή καμιά φορά δεν βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά? Δηλαδή, δεν βλέπουμε ότι είναι ακριβώς τόσο μεγάλο από τη μία μεριά όσο είναι από την άλλη. Αυτό που οφείλεται? Δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί και στο άλλο το πόδι. Είμαστε βέβαια υποψήφοι, πιο υποψήφοι από κάποιον ο οποίος δεν έχει σε κάποιο πόδι την παραμόρφωση αυτή. Αλλά σίγουρα όμως δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα έχουμε και στο άλλο μας το πόδι την παθολογία αυτή. Σίγουρα επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα, η καθημερινότητά μας, η χρήση, κάποιοι τραυματισμοί που μπορεί να επισέλθουν και αυτό μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη γενικότερα. Δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρχει και στο άλλο το πόδι και δεν είναι απολύτως απαραίτητο να είναι και ακριβώς στην ίδια φάση της εξέλιξης. Και μπορεί να ξεκινήσει το δεξί μας να είναι πιο ήπιο στο αριστερό και μετά από 5 χρόνια το αριστερό να είναι πιο επιδεινωμένο σε σχέση με το δεξί. Χωρίς να υπάρχει απόλυτος κανόνας και απόλυτος λόγος να πούμε ότι αυτό είναι η αιτία της γέννησης του προβλήματος και της εξέλιξης του προβλήματος. Τώρα, τι συμπτώματα έχει, εκτός από εμφανισιακά που είδαμε κάποια παραδείγματα που μας δείξατε στις φωτογραφίες, υπάρχουν άλλα συμπτώματα? Το σημαντικότερο είναι ο πόνος. Πέραν της αισθητικής, που είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, υπάρχει μια δυσκολία στο να φορέσουμε παπούτσια στο τέλος. Δηλαδή, υπάρχει μια δυσκολία να βάλουμε το πόδι μας μέσα σε ένα παπούτσι. Στο απότερο στάδιο της εξέλιξης, αυτό όταν εξελίσσεται, μπορεί το δεύτερο δάχτυλο να πάει πάνω από το πρώτο δάχτυλο και να υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να τοποθετηθεί το πόδι μας μέσα στο παπούτσι. Ξέρω πολλούς ανθρώπους, υπάρχει και ένας δισταγμός στη διαχείριση του προβλήματος, έχω την αίσθηση γενικότερα. Υπάρχει συνδυαστεί το πρόβλημα αυτό με πολύ έντονους πόνους, αν κανείς αποφασίσει να το διαχειριστεί χειρουργικά. Και έχω δει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβιβαστεί με την παραμόρφωση, όμως ο πόνος είναι εκεί που θα ψάξουν να βρουν τη λύση οπωσδήποτε, να τον
να το αντιμετωπίσουν και να απαλλαγούν. Τώρα, η διάγνωση γίνεται κλινικά ή υπάρχει κάποια εξέταση που πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσουμε ότι όντως είναι κότσι? Σαφέστατα, η διάγνωση θα γίνει κλινικά. Η κλινική εξέταση, η εκτίμηση της παραμόρφωσης, η εκτίμηση του εύρους κίνησης. Όμως, πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, σαφέστατα θα πρέπει να εκτιμήσουμε την εικόνα και τις αρθρώσεις μεμονωμένα, κάνοντας μια απλή ακτινογραφία. Αυτό είναι το διαγνωστικό μας μέσο που μας βοηθάει πάρα πολύ για να πάρουμε τις αποφάσεις και να επιλέξουμε τους τρόπους που θα το διαχειριστούμε, είναι οι απλές ακτινογραφίες. Πάμε να μιλήσουμε για τη λύση. Χειρουργική επέμβαση είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται? Κοιτάξτε, σε ήπιες μορφές θα μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποια ήπια μέσα, να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας και να ανακόψουμε λίγο την εξέλιξη αυτή. Το άνετο παπούτσι είναι πολύ σημαντικό. Να χρησιμοποιήσουμε κάποια ειδικά ενθέματα που τοποθετούνται κυρίως στο μεγάλο, το δάχτυλο για την παραμόρφωση, στη διάρκεια της νύχτας πολλές φορές κάποια ενθέματα, αλλά και στην καθημερινότητά μας, στο περπάτημά μας μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι μέσα τα οποία μας βοηθούν να νιώσουμε ότι ανακόπτουμε αυτή την εξέλιξη. Η τελική λύση πάνω στο προβλήματος θεωρούμε πως είναι η χειρουργική. Αυτό που πρέπει όμως να ξέρουμε είναι ότι απόλυτη σύσταση, κάθετη σύσταση, να πει ο χειρουργός, ο συνάδελφος, ο ορθοπαιδικός ότι πρέπει να χειρουργηθείς, θεωρώ ότι δεν είναι το σωστό. Ο ίδιος ο ασθενής, όταν νιώσει την ανάγκη να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις του, τον πόνο καταρχήν, να βελτιώσει την αισθητική του ποδιού του, να μπορεί να βάλει κάποιο παπούτσι το οποίο επιθυμεί να βάλει, είναι νομίζω το ιδανικό το timing να συζητήσουμε για τη χειρουργική αντιμετώπιση. Τώρα, υπάρχουν διάφορες τεχνικές, μεθόδοι? Ναι, σαφέστατα. Υπάρχουν πολλές τεχνικές. Υπάρχουν πολλές τεχνικές. Υπάρχει η τεχνική, καταρχήν θα πρέπει να διαχωρίσει κανείς στο μεγάλο το δάχτυλο αν η άρθρωση είναι τέτοια που να μπορούμε να τη διατηρήσουμε. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει υπεξαρθρωθεί πλήρως, υπάρχει καταστροφή του χόντρου, του αρθρικού χόντρου στην άρθρωση. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται ακόμη να καταργήσουμε παντελώς την άρθρωση. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μια αρθρόδεση στην άρθρωση αυτή. Αυτό που κάνουμε εμείς χειρουργικά επί της ουσίας, διορθώνουμε τον άξονα του πρώτου μεταταρσίου κατά κύριο λόγο. Όταν μιλάμε για την διόρθωση του βλεσού μεγαδακτύλου, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διορθώσει κανείς διάφορες μορφές οστεοτομίας τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει, και βέβαια αυτές οι διορθωτικές οστεοτομίες του πρώτου μεταταρσίου κατά κανόνα συνήθως, επειδή κατά κανόνα καθυστερημένα αποφασίζουμε να προχωρήσουμε στην χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος, θα πρέπει να συνοδεύονται και από διορθωτικές οστεοτομίες του δεύτερου, του τρίτου και του τετάρτου μεταταρσίου, των κεφαλών των μεταταρσίων, έτσι ώστε να έχουμε μια φυσιολογική εικόνα του ποδιού μας. Τώρα, αν δεν δείξει η χειρουργική αποκατάσταση, υπάρχει? Αν δεν δείξει. Mm-hmm. Κοιτάξτε, θα πρέπει να είναι κανείς λίγο προσεκτικός με την κατάσταση του ποδιού, με την αγγείωση του ποδιού, με τη λειτουργία του ποδιού γενικότερα, γιατί υπάρχουν πραγματικά παραμορφώσεις πολύ έντονες, πολύ μεγάλες, που όταν κανείς αποφασίσει να τις διορθώσει, επιφέρει έναν σεισμό στην περιοχή, και θα πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός στο να οι παρεμβάσεις του να είναι βέβαια ριζικές, να διορθώνει την εικόνα του ποδιού, αλλά όμως με τρόπους τέτοιους που να μην διαταράσει πλήρως την αρχιτεκτονική του ποδιού. Τώρα, πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραμένει σε κλινική, σε νοσοκομείο? Δεν πρέπει να παραμείνει καθόλου στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να παραμείνει καθόλου στο νοσοκομείο. Αυτό γίνεται όμως τεχνικές... σε νοσοκομείο, δεν είναι στο ιατρείο, πάμε το κάνουμε και έφευγε. Σαφέστατα, όχι, δεν το συζητώ. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει στο νοσοκομείο. Καταρχήν, στα πλαίσια των τεχνικών που συζητήσαμε προηγουμένως, μιλάμε πάντοτε για τις κλασικές ανοιχτές μεθόδους όπου προσεγγίζουμε το οστούν με τομή του δέρματος κανονική. Υπάρχουν όμως και οι εξελίξεις, υπάρχει και η διαδερμική οστεοτομία, και θεωρούμε πως είναι μια μεγάλη εξέλιξη, βοηθάει πάρα πολύ να απαλλαγούμε από τους έντονους μεταχειρητικούς πόνους και να έχουμε μια ταχύτερη αποκατάσταση συνολικότερα. Σαφέστατα πρέπει να γίνεται στον χώρο του χειρουργείου, είναι δεδομένο αυτό. Γίνεται με τοπική αναισθησία, ενισχυμένη με κάποιο περιοχικό μπλοκ στην περιοχή, έτσι ώστε να μην έχουμε το δυσάριστο αίσθημα του πόνου της παρεμβάσεως, γιατί μην ξεχνάμε ότι τραυματίζουμε οστούν, έτσι, δηλαδή κάνουμε οστεοτομίες, κόβουμε οστούν. Το οποίο βέβαια χωρίς αναισθησία δεν τον διανοούμαστε ότι θα μπορεί να γίνει.
Πάντως, παραμονή στο νοσοκομείο δεν απαιτείται. Mm-hmm. Απαιτείται όμως μια. Τοπική, είπατε, αναισθησία. Τοπική αναισθησία συνδυασμένη με κάποιο μπλοκ, δηλαδή περιφερική αναισθησία, περίπου στον αστράγαλο, φανταστείτε, και περιφερικότερα. Παραμονή στο νοσοκομείο, πάντως, δεν απαιτείται για το χειρουργείο. Τώρα, μετά την επέμβαση. Mm-hmm. Ποια είναι η κατάστασή του, πότε μπορεί να βαδίσει, να κάνει ποδήλατο, οτιδήποτε είναι. Μετά την επέμβαση, καταρχήν βλέπουμε μια χαρά στο πρόσωπο του ασθενούς, γιατί πλέον έχει μια μορφή το πόδι η οποία είναι φυσιολογική ή κοντά στο φυσιολογικό. Ράματα αυτά βλέπουμε, κάτι. Όχι, γιατί έχουμε μια καλή επίδεση όταν κάνουμε την ανοιχτή μέθοδο ή δεν έχουμε καθόλου όταν κάνουμε τη διαδρομική μέθοδο. Συνήθως, κατά κανόνα, σχεδόν κατά κανόνα, είμαστε προσεκτικοί τις πρώτες 6 εβδομάδες. Επειδή δε ειδικά οι minimal invasive πρακτικές μας απαιτούν μια ακινητοποίηση, μια ειδική επίδεση, όχι ακινητοποίηση, μια ειδική επίδεση για τις πρώτες 4 έως 6 εβδομάδες, συμβουλεύουμε τον ασθενή να χρησιμοποιεί ένα ειδικό υπόδημα, ένα πολύ φαρδί παπούτσι, μέσα στο οποίο μπορεί να μπει το πόδι και το οποίο δεν επιτρέπει το να πατήσεις τις μύτες από τα δάχτυλα ή στις φτέρνες μόνο. Περπατάει δηλαδή ουσιαστικά μονοκόμματα όλο το πόδι, περπατάει την ίδια μέρα. Θέλουμε να ρίξει βάρος, δεν έχουμε πρόβλημα στο να ρίξει βάρος. Όμως δεν έχει τη φυσιολογική βάδιση. Θα ήταν ψέμα να σας πω ότι έχει τη φυσιολογική βάδιση. Ρίχνει όλο το πόδι, όλο το πέλμα πέφτει την ίδια στιγμή. Χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά, δηλαδή βελόνες, βίδες, γύψος, κάτι που. Ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε να κάνουμε τελικά, ειδικά όσον αφορά το μεγάλο δάχτυλο, όταν γίνεται μια οστεοτομία, σαφέστατα θα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Και για το σκοπό αυτό, κατά κύριο λόγο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές μικρές βίδες ή ακόμη και πλάκες οστεοσύνθεσης, μικρές, ειδικές προορισμένες για την περιοχή, δηλαδή χαμηλού προφίλ, πολύ λεπτές, με μικρές βίδες αντίστοιχα, έτσι ώστε να είναι σταθερή οστεοσύνθεση και να μπορούμε να κινητοποιηθούμε το δυνατόν συντομότερα. Από τι υλικό είναι αυτό? Τάνιο είναι συνήθως κατά κύριο λόγο οι βίδες. Είναι σταθερές. Μπορεί να σπάσει, γιατί. Τα πάντα μπορούν να σπάσουν, τα πάντα μπορούν να συμβούν, αλλά θα πρέπει να ασκηθεί βία σοβαρή. Δεν θα συμβεί δηλαδή με την απλή βάδιση και με την απλή φόρτιση. Όχι. Η τάση μας λοιπόν σήμερα είναι, όταν πληρούνται οι ενδείξεις και οι προϋποθέσεις βέβαια, να είμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικοί ή δυνατόν να μην χρησιμοποιήσουμε κανένα ράμα. Αυτές οι οστεοτομίες και αυτές οι διορθώσεις να γίνονται μέσα από μικρές τρυπούλες και να κινητοποιηθούμε το δυνατόν συντομότερα. Πρέπει να σας πω βέβαια πως οποιαδήποτε μέθοδο και να επιλέξουμε, ναι μεν θα ρίξουμε το βάρος μας στο πόδι, αλλά για ένα διάστημα 10 ημέρες τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί όσον αφορά τις δραστηριότητές μας. Οπότε δηλαδή, ο χρόνος αποθεραπείας θα μπορούσαμε να πούμε ποιος είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εξάρτητε κανείς τι εννοεί με χρόνο αποθεραπείας, δηλαδή τι θέλουμε να πετύχουμε στην αποθεραπεία. Και τι εννοούμε φιδωλή τότε, εξαρτάται τι εννοούμε φιδωλή, κύριε Τόκη. Όλες οι έννοιες είναι σχετικές. Εγώ θα σας πω το εξής, εγώ θα σας πω ότι και 6 μήνες μετά από μια τέτοια επέμβαση υπάρχει μια συνεχής διαφοροποίηση. Η οξία μεταβολή και το άμεσο αποτέλεσμα που θα εισπράξει κανείς θα το εισπράξει τις πρώτες 2-4 εβδομάδες. Εκεί είναι το μεγαλύτερο όφελος που θα εισπράξει. Αλλά ακόμη και 5 μήνες μεταγενέστερα το πόδι του ολοένα και πιο λιγότερο πλησμένο θα είναι, ολοένα και πιο λειτουργικό θα είναι. Άρα λοιπόν, αν εννοούμε την αποθεραπεία, την τελική μας εικόνα του ποδιού μας, μπορεί να φτάσουμε και τους 4-6 μήνες. Εάν εννοούμε το να δούμε το πόδι μας στην ευθεία με τον φυσιολογικό άξονα και να μπορούμε να περπατήσουμε, μπορούμε να συζητήσουμε και την επόμενη μέρα. Τώρα, οι επιπλοκές υπάρχουν. Σαφέστατα, όλες οι επεμβάσεις συνέχουν τον κίνδυνο της επιπλοκής. Είναι δεδομένο αυτό. Τι κινδύνους φοβόμαστε εδώ? Κοιτάξτε, θα πρέπει να είναι καταρχήν κανείς προσεκτικός όσον αφορά τα μαλακά μόρια της περιοχής και να σεβαστεί τα μαλακά μόρια της περιοχής, τα αγγεία, τα νεύρα που είναι υπεύθυνα για την αγγείωση και την εύρωση των δακτύλων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σαφέστατα, θα πρέπει να είναι προσεκτικός όσον αφορά τις αλλαγές που επιφέρει και τον τρόπο που θα τις σταθεροποιήσει, έτσι ώστε να μην γίνουν κατάγματα, να μην είμαστε αιτία να δημιουργηθεί αρθρίτιδα στην ήδη υφιστάμενη πάσχουσα άρθρωση του μεγάλου δακτύλου. Θα πρέπει να είναι κανείς λίγο προσεκτικός σε αυτά και να επιλέγει μεθόδους οι οποίες του δίνουν την ασφάλεια ότι θα είναι σταθερή οστεοσύνθεση και θα κινητοποιηθεί γρήγορα ο ασθενής, χωρίς βέβαια να κάνει μεγάλα τραύματα και να αναστατώνει πάρα πολύ την περιοχή. Μπορούν να συνεπάρχουν και άλλες παραμορφώσεις του άκρου του ποδός?
σαφέστατα και μπορεί να συνεπάρχουν. Συνεπάρχουν καταρχήν, όπως είπαμε, και οι παραμορφώσεις των κεφαλών των μετατασίων. Συνεπάρχουν οι παραμορφώσεις των δακτύλων, οι οποίες σαφέστατα λαμβάνονται υπόψη και τις διαχειριζόμαστε στην ίδια χρονική στιγμή. Είναι δεδομένο ότι ένα δάκτυλο, όπως βλέπετε εδώ στην ακτινογραφία, μια σφυροδακτυλία, δηλαδή συνέπεια της πτώσης της κεφαλής του μετατασίου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, να το διαχειριστούμε έτσι ώστε και αυτό να έρθει στην απόλυτη ευθεία του. Και βέβαια αυτό γίνεται στην ίδια στιγμή που διορθώνουμε το μεγάλο δάχτυλο σε ένα χρόνο. Πολλές φορές προλαμβάνουμε αυτή την εξέλιξη, επειδή θεωρούμε σχεδόν βέβαιοι ότι θα οδηγηθούμε προς τα εκεί, αν δεν επιληθούμε τις πτώσεις των κεφαλών των μετατασίων, και χωρίς να έχουμε αυτή ακριβώς απαραίτητη την εικόνα που δείχνουμε εδώ στην εικόνα, προχωρούμε στην διορθωτική οστοτομία και των κεφαλών των μετατασίων, έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε αυτή την εικόνα, η οποία θα μας οδηγήσει εκ νέου στο χειρουργείο. Τώρα, όταν υπάρχουν διάφορες παραμορφώσεις, εκεί η τεχνική αλλάζει, η χειρουργική δηλαδή μέθοδος που ακολουθείτε. Mm-hmm. Όταν υπάρχει μία τα κότσια και άλλο όταν υπάρχουν περισσότερες. Mm-hmm. Εκεί αλλάζει κάτι. Κοιτάξτε, όλο το πόδι θέλουμε να το διαχειριστούμε το δυνατόν λιγότερο τραυματικά. Η διαδερμική εφαρμογή της διόρθωσης των οστεοτομιών είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλο όφελος, θεωρούμε, ο ασθενής. Όμως, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να συζητήσουμε ότι το πόδι που βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα είναι ένα ιδανικό πόδι υποψήφιο να το ελέγξουμε και να το διορθώσουμε μέσα από μικρές τρυπούλες με διαδερμικές οστεοτομίες. Θεωρώ πολύ τολμηρό αυτό, επικίνδυνο, έχει τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε αποτυχίες, και σαφέστατα σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επιλέξουμε μεθόδους οι οποίες θα μας επιτρέψουν να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε κάτι στον άνθρωπο αυτόν και δεν θα του δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα. Μετά από μια επέμβαση, τέτοιου είδους επέμβαση, μπορεί να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση η γυναίκα? Θα μπορεί να περπατήσει πάλι με τα ψηλοτάκουνά της? Γιατί σίγουρα υπάρχουν γυναίκες λόγω και επαγγέλματος που τους απασχολεί αυτό. Σαφέστατα, και ο σκοπός και η θέληση που έχουμε είναι να πετύχουμε να διορθώσουμε το πόδι, να αποκαταστήσουμε την αισθητική του ποδιού και σαφέστατα να αποκαταστήσουμε και τη λειτουργία. Και σκοπός βέβαια είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να φορέσει τα παπούτσια που επιθυμεί, να αθληθεί, να κάνει αυτό που επιθυμεί, χωρίς να έχει την αγωνία και την αίσθηση του πόνου και τους περιορισμούς αυτούς που δημιουργεί η παραμόρφωση συγκεκριμένη. Περιορισμός. Μιας και αναφερθήκατε σε περιορισμό, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που πρέπει να ακολουθηθούν οπωσδήποτε μετά από μια τέτοια επέμβαση? Άμεσα με τη χειρητικά είπαμε πως σαφέστατα θέλουμε το πόδι να μην το έχουμε συνέχεια κρεμασμένο κάτω για τις πρώτες 7-10 ημέρες. Θέλουμε δηλαδή να το ξεκουράζουμε, να το κρατάμε λίγο ψηλά για να αποφύγουμε το μετηχειρητικό πρίξιμο ήδημα, το οποίο οδηγεί στον πόνο και διαμαρτυρία γενικότερα. Αυτό που επίσης επιθυμούμε συνήθως κατά κανόνα είναι 4 έως 6 εβδομάδες να φορούμε ένα ειδικό υπόδημα, το οποίο είναι ένα άνετο παπούτσι, το οποίο μας επιτρέπει να νιώθουμε άνετα, να μην είμαστε περιορισμένοι, και σαφέστατα να κάνουμε και μια επίδεση συγκεκριμένη από 2 έως 6 εβδομάδες, ανάλογα με το τι έχουμε διορθώσει χειρουργικά, το οποίο θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί πλάθουμε ακόμη ουσιαστικά το πόδι, και άμεσα με την χειρητικά, με την επίδεση, η οποία έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και με τεχνική κατάρτιση. Τώρα, η παραμόρφωση αυτή μπορεί να υποτροπιάσει? Αυτό είναι ένα θέμα προς ένα μεγάλο debate. Καταρχήν μπορεί. Καταρχήν μπορεί να το αποκλείσουμε παντελώς, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε. Αυτό όμως που εμείς επιθυμούμε και θέλουμε και στοχεύουμε με την χειρουργική επέμβαση, να κάνουμε μια τέτοια διόρθωση η οποία δεν θα υποτροπιάσει και δεν θα δημιουργήσει εκ νέου προβλήματα βράχι μακροπρόθεσμα. Τώρα, οι γυναίκες τους απασχολεί και το αισθητικό κομμάτι. Mm-hmm. Όταν χειρουργηθούν από το ένα πόδι, μπορείτε εσείς να ισορροπήσετε το αισθητικό κομμάτι, δηλαδή και τα δύο να είναι το ίδιο? Mm-hmm. Θεωρώ πως η διαδερμική μέθοδος μας έχει επιτρέψει να είναι τέτοιο το αποτέλεσμα που να μην διακρίνει κανείς η οδήποτε παρέμβαση. Εφόσον λοιπόν πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν έχει κάποια αντένδειξη, με τον τρόπο τον συγκεκριμένο, τη διαδερμική οστεοτομία των παραμορφώσεων, δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει προβεί κάποιος σε κάποια χειρουργική επέμβαση. Θα σας πω όμως και κάτι ακόμη. Ακόμη και ανοιχτά, αν χρειαστεί να χειρουργηθεί κανείς, εξαρτάται βέβαια και από την υπολογιστική ικανότητα του κάθε ανθρώπου, τα τραύματα μέσα στην πάροδο του χρόνου είναι τόσο ήπια και τόσο μικρά,
που πραγματικά θα πρέπει να κανείς να πάει πολύ κοντά για να το προσεγγίσει και να διακρίνει η οποιαδήποτε προσέγγιση χειρουργική. Και αν συγκρίνει κανείς αυτό σε σχέση με την εικόνα που είδαμε προηγουμένως στην έντονη παραμόρφωση, αντιλαμβάνεστε ότι η αισθητική είναι σαφώς καλύτερη σε ένα πόδι το οποίο ακόμη και ανοιχτά έχει χειρουργηθεί, σε σχέση με την αισθητική ενός ποδιού το οποίο έχει αυτές τις έντονες παραμορφώσεις. Σίγουρα. Τώρα, είναι μύθος ή πραγματικότητα ότι οι γυναίκες όταν φοράνε σαγιονάρα ή ένα πέδιλο το οποίο, ξέρετε, αυτά τα δερμάτινα, τα ελληνικά κιόλας, mm-hmm. που το δάχτυλο μπαίνει μέσα mm-hmm. και είναι σε ένα σημείο που ενοχλεί, που λίγο mm-hmm. μπορεί να... Είναι απολύτως μύθος. Δεν θεωρούμε σε καμία των περιπτώσεων ότι αυτό επηρεάζει τα πράγματα. Αυτό που μπορεί να πει κανείς ότι ακόμη και το flat παπούτσι και η σαγιονάρα μπορεί να είναι αιτία ενόχλησης έντονης της παραμόρφωσης των κεφαλών των μεταταρσίων. Σε καμία των περιπτώσεων πάντως, η σαγιονάρα δεν έχει κανένα ρόλο στην εξέλιξη της νόσου αυτής. Μάλιστα, γιατί θα είχαν πρόβλημα και οι Ιαπωνέζοι και όλοι αυτοί που έφευγαν. Και καταρχήν όλοι οι Ιαπωνέζοι. Και φυσικά και οι Βραζιλιάνοι έτσι. Που κάνουν και την καλύτερη σαγιονάρα, ακριβώς, δεν λέμε και ακριβώς, το όνομα, ακριβώς. Να μην τη διαφημίσουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλετε να δώσετε συμβουλές στις γυναίκες, περισσότερο γυναίκες είπατε, mm-hmm. που πάσχουν από κότσια και τι πρέπει να κάνουν τουλάχιστον να παρατείνουν λίγο τη συγκεκριμένη πάθηση. Mm-hmm. Η κεντρική οδηγία είναι καταρχήν όσο μπορούμε να έχουμε άνετο παπούτσι να μπορούμε να περπατάμε άνετα. Δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας αν θα είναι 5, 7, 10, 12 εκατοστά το τακούνι. Θέλουμε να νιώθουμε άνετα και να περπατάμε άνετα. Να νιώθει βολικά το πόδι μας ουσιαστικά. Δεν υπάρχει λόγος να μας πιάνει πανικός με μια μικρή παραμόρφωση που βλέπουμε στην βάση του μεγάλου δακτύλου. Θεωρώ υπερβολικές αντιδράσεις πολλές φορές να μιλάμε για κότσι για μια πολύ ήπια παραμόρφωση, η οποία είναι φυσιολογική, θα έλεγε κανείς. Όταν όμως ξεκινά να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, έγκαιρα να το συζητήσει με κάποιον ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό και να προσπαθήσει να προσεγγίσει το πρόβλημα με τον λιγότερο δυνατό παρεμβατικό τρόπο. Μην αφήσει να εξελιχθεί αυτή η παραμόρφωση, σε έντονη παραμόρφωση, να φτάσουν τα άλλα δάχτυλα πάνω από το μεγάλο δάχτυλο και να υπάρχει μια δυσκολία εξασημασμένη, μεγάλη, και εκεί περιορίζονται και οι επιλογές της θεραπευτικής προσέγγισης. Όχι ότι δεν υπάρχουν, σαφέστατα γίνεται και βέβαια και γίνεται, αλλά όμως είναι λίγο πιο απαιτητικό και πιο απαιτητικό. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Τόκη, που δώσατε και τις συμβουλές σας, mm-hmm. γιατί σίγουρα πολλές γυναίκες φοβούνται και παρατείνουν τα πράγματα. Σίγουρα, όταν παρατείνει κάποιος τα πράγματα, καμιά φορά μπορεί να χειροτερέψουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην εκπομπή face to face. Ευχαριστούμε όλους εσάς που σας παρακολουθείτε πιστά εδώ στην εκπομπή μας. Γεια σας από εμάς. Face to face. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε τη μοναδική θεατρική αγγλική παράσταση στην Ελλάδα, μάλιστα το English Theatre Club. Εκείνο είναι που το διοργανώνει για 10 χρόνια και έχουμε τους αγαπητούς μας ηθοποιούς, τον Αλέξανδρο Ήβος, σήμερα στην εκπομπή μας. Hello. Hi, how are you? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Thank you. We'll talk English Greek, θα μεταφράζουμε φυσικά τα αγγλικά. Να καλωσορίσουμε και τη Mercia Lam. Hello. Τι κάνεις, Mercia? How are you? Well, welcome thank you. To Face to Face. Thank you very much. Λοιπόν, κάνουμε μια παράσταση, θέλετε να μας πείτε εσείς, Αλέξανδρε, talk to us. Which is the name of the show? Of course. As an English theater company in Greece, the English Theater Club specializes in theater productions for schools, theaters, hotels, and we're very excited to announce that we're having a show called The Plaza, and it's playing at the Athens Plaza in Sydagma. Με μεγάλο ενθουσιασμό μας λες ότι η παράσταση ονομάζεται Plaza Hotel και παίζει στο Plaza Hotel στο Σύνταγμα. Φυσικά η σύμπτωση είναι πολύ... Πάρα πολύ τυχερή βρισκόσαι αυτή τη στιγμή. Mercia, tell us about the production. Okay, well, we chose this play mainly because it's Neil Simon's, the play is based on Neil Simon's play, because it's his 90th birthday this year. Oh. He's still alive, mm-hmm. and we're celebrating Neil Simon's wonderful situation comedies that he's written throughout his years. Okay, so the theater, English Theater Club έχει επιλέξει το συγκεκριμένο θεατρικό έργο του Neil Simon. Κλείνει τα 90 του χρόνια αυτή τη χρονιά, οπότε γιορτάζοντας και τα 90 του χρόνια και φυσικά διασκευή της Tessa Clark, right? That's right. She's that's the right. one that yeah. Did this whole humorous thing. That's so, right. Alexa, you play three roles. Παίζεις τρεις ρόλους σε αυτό το έργο. Yes. Tessa Clark gave me three roles in this uh-huh. wonderful play. Uh-huh. Tessa Clark is the founder of the English Theatre Club, a very good writer and director. Mm-hmm. And basically, it's a huge comedy. It's about laughter. It's about having a good time.
I personally play the Mexican, the young boy, and the husband. Okay, so, λέμε για την Τσέσα Κλάρκ, έχει κάνει ένα απίστευτο έργο, είναι και σκηνοθέτης και συγγραφέας και έχει κάνει τη διασκευή αυτή του Neil Simon. Παίζει τρεις ρόλους. Από τους αυτούς τρεις ρόλους, ποιος είναι ο πιο ενθουσιώδης για σένα? It's very hard to say. Mm-hmm. Other people love the Mexican because he's very funny. Other people love Roy because they can relate mm-hmm. to him. Mm-hmm. Okay, and Marcia, is he I play Norma Hubley. I play okay. when he's the young boy. I play his mother. When he's Roy, I play his wife. Uh-huh. And what I want to say is, what's unique about this play is that we have a lot of interaction. Okay. We have live music, and we get the audience involved a lot. So. Η Marcia μας λέει ότι παίζει και εκείνη τη σύζυγο του σύζυγου, τη μαμά του παιδιού, και υπάρχει φυσικά. Πολύ interaction, δηλαδή χαίρονται πολύ και οι μεγάλες ηλικία και τα παιδάκια γιατί ταυτίζονται λίγο με αυτούς τους ρόλους, γελάνε πάρα πολύ και διασκεδάζουν. Εμείς προσωπικά εδώ στο Face to Face χαιρόμαστε που υπάρχει μια τέτοια εκπομπή στα αγγλικά, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Και σε έχουμε απολαύσει, να πούμε ότι έχουμε έρθει στην παράσταση και έχουμε απολαύσει αυτή την απίστευτη δημιουργία που έχετε κάνει. Yes, you have, and thank you for inviting us. We hope everyone enjoys our play the way you have and others have before. And we really thank you for this opportunity to share it with all of you. Ο Αλέξανδρος λέει ευχαριστεί φυσικά ότι του δίνεται η ευκαιρία να έρθει να κουμπί face to face. Βασικά να ενημερώσουμε το κοινό μας, Μέρσια. Well, do you want me to tell you the dates? Yes. So we're playing at the Plaza Hotel on March the 12th mm-hmm. and the 19th mm-hmm. at 8 o'clock. Mm-hmm. It's going to be a lot of fun, guaranteed fun. Right. So let's mm-hmm. see the photos again. Να δούμε πάλι τις φωτογραφίες, γιατί έχουν κάνει μια απίστευτη... Και το βίντεο, να δούμε και το βίντεο, γιατί έχουν κάνει μια απίστευτη δουλειά. Honey, Benny... Benny has locked himself in the bathroom. He's not coming up. Σημαντικό να πούμε τις ημερομηνίες που μπορούν να απολαύσουν αυτή την παράσταση, 12 και 19 Μαρτίου, απίστευτα τους ρόλους και υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες, θα ενημερωθούμε εμείς τηλεφωνικά φυσικά, όποιος θέλει παίρνει και τηλέφωνο και ενημερώνεται πότε είναι η παράσταση. Αλέξανδρε, θες να συμπληρώσεις κάτι, you wanna add something? Nothing, we want to see everyone there, the 12th and 19th at Athens Plaza at 8 o'clock. Okay, Marcia? Well, it's guaranteed fun. It's a situation comedy, so everybody will laugh a lot. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί και πάλι θα ξαναδούμε την παράσταση 12-19 Μαρτίου και υπάρχει και συνέχεια. Πάρα πολλές και καινούριες ημερομηνίες. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ τους ηθοποιούς μας που ήρθαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Γεια σας από εμάς.